Γεια σας σε όλους. Σήμερα θα φτιάξουμε τυρί μοτσαρέλα. Έχουμε 5 λίτρα γάλα. Καλό είναι γάλα να είναι φρέσκο, αλλά τώρα δεν βρήκαμε φρέσκο, πήραμε από μαγαζί. Θέλουμε να φτιάξουμε το τυράκι. Έχουμε αυτό το γάλα. Βάζουμε το γάλα στην κατσαρόλα. Εδώ έχουμε τη Ρόζα, θέλει να μπει και αυτή μέσα να μας βοηθήσει. Έλα Ρόζα. Θέλετε τώρα εσύ με βοηθάς ή εγώ σε βοηθάω? Βοηθά. Μάλλον εγώ βοηθάω. Θα γίνει. Σε μας όλα γίνονται. Βάζουμε την νηστεία. Το γάλα πρέπει να το ζεστάνουμε 50 βαθμούς. Εδώ έχουμε το θερμόμετρο, οπότε περιμένουμε να ζεσταθεί. Βρισκόμαστε στους 50 βαθμούς. Τη νηστεία την κλείσαμε. Και τώρα συμπληρώνουμε ένα κουτάλι ξινό. Ένα κουτάλι της σούπας. Σιγά σιγά, δεν θέλει στα γρήγορα, κατέβασε πιο κάτω. Και ανακατεύουμε. Ρίξε, μην φοβάσαι. Ρίξε. Κοιτάξτε πως μαζεύει. Το γάλα γερνάει. Εδώ φαίνεται πως αλλάζει χρώμα. Θα το αφήσουμε για 10 λεπτά για να πάρουμε όλο το τυρί. Βάλει καπάκι, Ελένη, φτάνει. Αυτό καλά είναι. Όπως είναι. Περάσαν 12 λεπτά και θα το μαζέψουμε. Είναι εκεί στην άκρη όσο μπορείς. Ζεστό. Έτσι, μπράβο, μάζεψε και πάτα το. Να φεύγει το ζουμί. Γι' αυτό όταν παίρνεις φρέσκο γάλα, κανονικό γάλα, θα βγάλεις παραπάνω. Εδώ πιο πολύ νερό είναι που πολλάνε. Πάτα το λίγο ακόμα, εδώ πρέπει να το πατήσει κι άλλο. Έτσι, μπράβο, πάτα να φεύγει το ζουμί. Με τα χέρια καλύτερα είναι. Εντάξει, καλά είναι. Τα γάντια μεγάλα είναι. Τώρα το ζυμώνουμε για να φύγει το υγρό. Όσο κάνουμε εδώ ζύμη, εγώ βάζω και νηστεία, γιατί πρέπει να το πάμε αυτό το υγρό μέχρι 80 βαθμούς. Βάζω αλάτι για ένα λίτρο, ένα κουτάλι σούπας αλάτι. Εμείς που είχαμε 5 λίτρα βάλαμε 5 κουταλές. Τώρα πρέπει να το πάμε στους 80 βαθμούς. Βρισκόμαστε στους 81 βαθμούς και θα το ρίξουμε εδώ μέσα. Εδώ έχουμε παγωμένο νερό. Ζεστό δεν μπορείς, ε? Ζεστό, σιγά σιγά. Καλό είναι χοντρά γάντια να χωράμε. Μήπως το κάνω εγώ? Πρέπει να το βάλεις μέσα τώρα που είναι στους 80 βαθμούς. Βάλ το μέσα, άστο μέσα και περίμενε. Πρέπει να λιώσει λίγο, να γίνει σαν τσίκλα. Μέσα βάλω το λίγο. Μέσα να πάρει και αλάτι. Θέλει χοντρό γάντι. Δεν μπορείς. Έτσι μπορέσουμε. Κάικες. Το καλό τυρί έτσι είναι. Γι' αυτό τώρα κρύβηναν τα τυρί. Βάλω το μέσα να κάτσει και εγώ μέσα. Θέλει διπλά γάντια. Από μέσα χοντρό και απ' έξω τέτοιο λαστικένι. Γιατί το τυρί πρέπει να λιώσει. Από τη θερμοκρασία 80 βαθμούς που είχαμε πρέπει να λιώνει. Και τώρα το αφήσαμε για λίγο μέσα και να βλέπετε τι γίνεται. Έχει γίνει σαν τσίκλα. Την άλλη φορά που θα το φτιάξουμε λίγο αλλιώς. Και θα πάρουμε και τα γάντια, να υπάρχουν τα γάντια, γιατί που να κρατήσεις τους 80 βαθμούς στο χέρι σου. Γίνεται. Τσίκλα. Ας το λίγο έτσι. Παίρνει και το αλάτι. Το καταφέραμε. Πρώτη φορά το κάνουμε. Θέλει δύο πράγματα. Γάλα και ξινό. Και σε 40 λεπτά το πολύ έχετε το τυράκι σας. Εντάξει, Λένη, μπορείς να το κάνεις τώρα. Στρογγυλά. Κάντα λίγο πιο μεγάλο. Όχι, αυτό μικρούλικο είναι. Και το βάζουμε σε παγωμένο νερό. Εσύ πάρε το υπόλοιπο, άστο κάτω. Να είναι ζεστό. Το μήκεθος διαλέγεται όπως θέλετε. Εμείς τα κάνουμε έτσι. Μικρούλικα. Και ωραία. Έχει πέσει η θερμοκρασία τώρα, άνετα μπαίνεις ή... Όχι, είναι καυτό, αλλά είναι και πιο... Έχεις μάθει τώρα, τα χέρια σου τώρα πήρανε. Όχι, και... είναι τώρα, εντάξει, δεν είναι τόσο καυτό. Πρέπει
ψάχνω και μας ένα. Η έψη. Τέαμε αυτό, σημα. Άστο, δεν πειράζει. Θα τα αφήσουμε έτσι λίγο μέσα στο νερό. Έχουμε και παγάκια. Θέλετε κρύο, άμα θέλετε βάζετε παγάκια. Βγάζουμε το κεράκι μας από παγωμένο νερό. Αυτή είναι η μοτσαρέλα μας. Για πρώτη φορά καλό βγήκε. Θέλει κανονικό γάλα να πάρει. Φρέσκο γάλα από μαγαζί δεν κάνει. Βγήκαν αυτά τα κομματάκια. Απλώς πρέπει να κάτσει τώρα. Δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε. Οπότε εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι. Θα έχουμε πολλά και διάφορα. Εμείς θέλουμε να δοκιμάσουμε, να κόψουμε ένα. Κοιτάξτε πως είναι μέσα. Καλή όρεξη. Ωραίο κεράκι. Σε αλμύριο να κάτσει, μπορείς και να το φυλάξεις λίγο παραπάνω. Ωραίο κεράκι, όμως είπαμε, αν πάρετε και το φτιάξετε, πρέπει να πάρετε κανονικό γάλα. Φρέσκο γάλα, όχι από μαγαζί. Αν κάτσει σήμερα και αύριο το πρωί το κόψουμε, θα είναι ακόμα πιο καλό.